Ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση αναφορικά με αυτό το περίφημο όριο των 100 ατόμων σε κοινωνικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με φόντο βέβαια και συγκεκριμένους περιορισμούς για την διασπορά στο μέτωπο της μείωσης της διασποράς των κρουσμάτων και το καλοκαίρι. Όριο λοιπόν 100 ατόμων σε κοινωνικές εκδηλώσεις, σε γάμους, σε βαφτίσεις, υπάρχει προβληματισμός, βροχή ή ακυρώσεις μυστηρίων και εκδηλώσεων σύμφωνα με καταγγελίες του Συλλόγου Επιχειρηματιών Γάμου και Βάφτισης. Και θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με την κυρία Κάλλη Κοκκινάκη, η οποία είναι πρόεδρος του Παγκρίτιου Συλλόγου Επιχειρηματιών Γάμου και Βάφτισης. Κυρία Κοκκινάκη, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα. Είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα όσο το παρουσιάζετε? Απειλείται η βιωσιμότητα του κλάδου σας? Είναι τεράστιο το πρόβλημα, πραγματικά τεράστιο, καθώς είναι η δεύτερη συνεχόμενη σεζόν που δεν μπορούμε να δουλέψουμε και να βάλουμε χρήματα στα ταμεία μας ώστε να είμαστε βιώσιμοι. Οι ακυρώσεις πέφτουν βροχή, υπάρχει μία σύγχυση στον κόσμο και σε εμάς, γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε μία σαφή απάντηση για το τι μέλη γενέστε. Έχουμε από τη μία πλευρά το Υπουργείο που μας είχε διαβεβαιώσει και πρωτήτερα πριν 2 μήνες που κάναμε μία τηλεδιάσκεψη με τον κύριο Γεωργιάδη ότι τα μυστήρια θα τελεστούν κανονικά και θα μπορέσουμε να δουλέψουμε έστω από Ιούνιο και μετά. Ήταν σίγουρος και κατηγορηματικός σε αυτό, δεδομένου ότι οι εμβολιασμοί προχωρούν και τα self-tests υπάρχουν κτλ. Απ' την άλλη μεριά έχουμε τους λοιμοξιολόγους, οι οποίοι συγκρούονται με τις προτάσεις της κυβέρνησης, λέγοντας και θέτοντας αυστηρά όρια των 100 ατόμων. Και εντάξει, τα μυστήρια θα τελεστούν κανονικά. Το θέμα είναι με τις εκδηλώσεις τις κοινωνικές και το όριο των 100 ατόμων, βέβαια. Δεν ξέρουμε ακόμη και για τα μυστήρια, δεδομένου ότι υπάρχουν κάποιες αποφάσεις που βγήκαν εντάχει μάλλον, κατά πάσα πιθανότητα, στις οποίες αναγράφεται ότι θα γίνουν οι χώροι δεξιώσεων θα υπολογιστούν τα άτομα με βάση γενικότερα τους κανόνες εστίασης, το 70%, με διάφορους όρους, με τους εμβολιασμένους κτλ. Αλλά ακόμη και γι' αυτό δεν έχουμε σαφή απάντηση. Περιμένουμε. Κυρία Κοκκινάκη, μείωση τζίρου σε ποσοστό? Από 93 μέχρι 100% πλέον. Αυτή είναι η κατάστασή μας, πραγματικά. Μάλιστα. Και βέβαια έχω ενημερωθεί ότι υπάρχουν ακυρώσεις ζευγαριών για δεύτερη συνεχή χρονιά. Δηλαδή, άνθρωποι, ζευγάρια που ακύρωσαν πέρυσι την εκδήλωσή τους στο μυστήριό τους, έρχονται φέτος για δεύτερη σεζόν και λένε: εγώ δεν μπορώ να το πραγματοποιήσω, δεν συμφέρει. Βέβαια. Δεν υπάρχουν οι συνθήκες και το ακυρώνουν. Βέβαια, βέβαια. Καταρχάς δεν υπάρχουν χρήματα. Έτσι. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, και φανταστείτε τι ψυχοφθόρο είναι. Ακόμα και να έχει προετοιμάσει κάποιο το γάμο του τώρα τον Ιούλιο, να φτάνει ένα βήμα πριν το γάμο και να μην ξέρει τι να κάνει. Εάν θα κάνει προσκλητήρια, αν θα κάνει μπομπονιέρες. Σωστά. Εάν τελικά χάσει τις προκαταβολές. Κυρία Κοκκινάκη, εκεί θέλω να πάω. Ζητούν πίσω και προκαταβολές που έχουν δώσει? Υπάρχει, έχουν γίνει τέτοια. Ναι, βέβαια, εννοείται. Και ο επιχειρηματίας από την πλευρά του έχει κάνει κάποια έξοδα, έχει παραγγείλει υφάσματα, έχει δεσμεύσει κομμάτια. Δεν μπορεί μια επιχείρηση να επιβιώσει με αυτόν τον τρόπο, επιστρέφοντας από τις προκαταβολές. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Να περάσουμε λίγο στη δική σας πρόταση. Λοιπόν, έχουμε αρκετές προτάσεις. Η αλήθεια είναι ότι μείναμε σε 2 πράγματα. Καταρχάς, θα έπρεπε η κυβέρνηση να λάβει υπόψη της τα δεδομένα της Κρήτης. 100 άτομα στην Κρήτη, σε γάμο, η βάφτιση είναι λίγο δύσκολο. Στη βάφτιση ίσως γίνεται, δεδομένου ότι έχουμε λιγότερο κόσμο. Αλλά στους γάμους δεν υπάρχει περίπτωση. Αποκλείεται. Η κυβέρνηση νομοθετεί με βάση τα δεδομένα της Αθήνας. Τα κέντρα λοιπόν διασκέδασης εδώ στην Κρήτη, γνωρίζουμε όλοι ότι η χωρητικότητά τους ξεπερνάει πολλές φορές τα 2.000 άτομα, φτάνει και στα 3.000 άτομα. Φανταστείτε λοιπόν να μπορέσουμε να πετύχουμε την προσέλευση του κόσμου βάσει τετραγωνικών. Οπότε αυτή είναι η μία μας. Αυτό ζητάμε σε πρώτη φάση. Το δεύτερο που ζητάμε είναι να υπάρξει μία μορφή στήριξης στις επιχειρήσεις μας, μη επιστρεπτέας, εάν γίνεται, καθότι δεν υπαχθήκαμε σε κανένα πρόγραμμα της περιφέρειας, ούτε της κυβέρνησης, ούτε μέσω, ούτε πύχη, τίποτα τέτοιο. Το μόνο που έχουμε λάβει είναι κάποιες επιστρεπτέες, οι οποίες, ναι, μεν είναι επιστρεπτές, εκεί αλλά θα δεν βοηθάνε και στην παρούσα περίπτωση. Αν έχετε λάβει κάποια οικονομική ενίσχυση καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας, οι επιχειρήσεις σας? Οι επιχειρήσεις μας το μόνο που έχουν λάβει είναι κάποιες επιστρεπτές, προκαταβολές, τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο, δυστυχώς. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω αν με βλέπετε, δεν σας βλέπω εγώ τώρα. Βέβαια, θα σας δούμε. Ωραία, ναι, ωραία. Σας βλέπουμε. Είναι, ωραία. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τελευταία φορά που εισπράξαμε στα ταμεία μας ήταν το καλοκαίρι του 2019. Σκεφτείτε,
πώς μια επιχείρηση μπορεί να τα βγάλει πέρα. Μάλιστα. Με τόσους μήνες. Κυρία Κογκινάκη, ναι. Βρίσκεστε σε επαφή με τοπικούς, με πολιτικούς φορείς. Παρακαλώ, σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, και μία σύσκεψη. Για πείτε μας. Ναι, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο εργατικό κέντρο. Ναι. Γίνεται μία σύσκεψη κάτω με φορείς τοπικούς. Οπότε θέτουμε τον προβληματισμό μας. Το πρωί είχαμε επαφή με τον κύριο Παπαδεράκη, τον αντιπεριφερειάρχη. Καταθέσαμε τις προτάσεις μας και ο ίδιος θα προσυπογράψει και θα στείλει επιστολή προς τα αρμόδια Υπουργεία και στην Επιτροπή Λοιμοξιολόγων. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και θα καταφέρουμε κάτι, έστω και στην παρούσα φάση, που το καλοκαίρι είναι ένα βήμα πριν. Μάλιστα. Πιστεύουμε ότι κάτι θα γίνει. Έχουμε θετικά συναισθήματα. Από εκεί και πέρα είναι παράλογο. Είναι παράλογο σε ένα κατάστημα. Θα σας πω κάτι συγκεκριμένο. Σήμερα μιλούσα με κάποιον εδώ στο Ηράκλειο, κύριο, ο οποίος έχει κέντρο διασκέδασης και του λειτουργεί και ως ταβέρνα. Μου λέει λοιπόν ότι εγώ, σε περίπτωση που κάνω χρήση της ιδιότητάς μου και έχοντάς το ως ταβέρνα τέλος πάντων, μπορώ να φέρω 500 άτομα. Σε περίπτωση που κάνω γάμο, φέρνω 100. Έτσι. Μάλιστα. Αυτά. Κυρία Κογκινάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και αναμένουμε εξελίξεις. Βέβαια. Παρακολουθούμε το ρεπορτάζ, το καταγράφουμε και ενημερώνουμε και τον κόσμο. Να είστε καλά.